χώρο συνάντησης στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία αλλά και αύρα Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόν. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με ιδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Λιστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Φέτος τον χειμώνα δινόμαστε από το κατάστημα WEAR σε εξαιρετικές τιμές. Ρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αξεσουάρ, εργαλεία, είδη γραφείου και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Πολυκατάστημα WEAR σε εξαιρετικές τιμές. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Κρύο! Καιρός να ντύσουμε το σπίτι μας. Καιρός για Megamart. Γιατί Megamart σημαίνει τα πάντα για το σπίτι. Και τι δεν έχει! Ηλεκτρικές κουβέρτες, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, μαξιλάρια, στρώματα ανατομικά Ecomart, μικροέπιπλα, επώνυμα θερμαντικά, μοκέτες, διαδρόμους, χαλιά και τα μοναδικά γούνινα χαλιά Rabbit. Τώρα γάστρα 9,90 και 40% πιο φθηνά σε επιλεγμένα είδη. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί την πιο όμορφη, την πιο ζεστή ατμόσφαιρα. Δείτε τα όλα και στο νέο μας site megamart.gr. Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Κατάστημα Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύμης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις.
για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Αχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης. Κύριε, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 12 Νοεμβρίου, η εκπομπή Λόγος Αντίλογος, πάντα πιστεί στο ραντεβού της 10 η ώρα ακριβώς. Μας παρακολουθείτε από τα social media, από το κανάλι μας στο YouTube, Corf TV News. Μας στέλνετε αναφορές, ανακοινώσεις και ό,τι θέλετε να επισημάνουμε στο email μας, corftvnews@gmail.com. Πολύ γρήγορα ανοίγουμε το βήμα της εκπομπής μας και υποδεχόμαστε τον Διονύση Μαμαλό. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, βέβαια, καλησπέρα. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 12 Νοεμβρίου, εμείς πάντα πιστεί στο ραντεβού μας, 10 η ώρα ακριβώς. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στα θέματα της καθημερινότητας, έτσι, και μετά θα περάσουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Σαρόκο, πλατεία Σαρόκου, στον δρόμο υπάρχει μια τρύπα. Παλαιότερα ρίξαν λίγο άσφαλτο, φαίνεται όμως ότι είναι κούφιο και κατεβαίνει η άσφαλτος, πέφτει μέσα στην τρύπα αυτή, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη η τρύπα αυτή και να μην έχουμε προβλήματα. Ας κοιτάξουν εκεί πέρα οι αρμόδιοι, ο Δήμος, να κάνει κάτι, να ρίξει βετό, να ρίξει κάτι. Πάμε και στο κτίριο Καποδίστριας, ο οποίος, το κτίριο μάλλον, είναι ένας ερυπιώνας. Στέγαζε το μετάφρασης και διανομίας, εγκαταλείφθηκε, δεν συντηρήθηκε, δεν συντηρείται. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε τα σχετικά πλάνα, να είναι ένας ερυπιώνας. Για τον κύριο Πρίτανη αυτό. Πολύ κρίμα όμως, Γιονίση, πολύ κρίμα. Έτσι. Ένα χαρακτηριστικό κτίριο τώρα, εντάξει, δεν είναι ωραίο να το βλέπουμε έτσι. Κρίμα, είναι κρίμα, κρίμα. Και ο κύριος Πρίτανης θα έπρεπε να το κοιτάξει. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Βέβαια. Να πει έναν τρόπο, δηλαδή, πέραν από τις προσπάθειες που κάνει, που αντιλαμβάνομαι εγώ, εντάξει, τους λόγους, αλλά πρέπει να κοιτάξει και κάποια έτσι, μνημεία, γιατί είναι μνημείο. Βέβαια. Το κτίριο Καποδίστρια. Πάμε και στα κάγκελα στα Μουράγια, που... Τι πω, άστο. Είναι αυτό που έχεις πει, ότι αν τολμήσει κανείς και ακουμπήσει, θα πέσει από κάτω. Έτσι, έτσι είναι. Πραγματικά. Είναι. Πάμε τώρα στις εκλογές, πολύ γρήγορα. Έχουμε εξελίξεις εκεί. Γιατί έχουμε... Μάλλον ανακοινώθηκαν από το πρωτοδικείο οι συνδυασμοί. Έγινε ανακοίνωση. Αυτοί που εκλέγονται, οι σύμβουλοι, οι περιφερειακοί και οι δημοτικοί για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, όχι για τους άλλους τρεις Δήμους, δηλαδή Παξών, Νότιας Κέρκυρας και Βόρειας Κέρκυρας. Και πρέπει να πούμε ότι η κυρία Κράτσα κράτησε την έδρα στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα εδώ να εκλέγονται δύο. Ο κύριος με την αποχώρηση της κυρίας Κράτσας είναι ο κύριος Ζουρμπάς και ο κύριος Μυρμουζακίδης Νίκος εκλέγεται μετά την μετάθεση, να το πω έτσι. Απόφαση της κυρίας Κράτσας να πάρει την... Να πάρει την έδρα στην Ζάκυνθο. Επίσης, να πούμε ότι η κυρία... και εκεί πέρα πόσες έδρες έχουμε για την κυρία Κράτσα? 6. 6 έδρες. Μάλιστα. Για τον κύριο Γαλιατσά το έχουμε... Τρεις. Τρεις.
Όπου ο κύριος Γαλιατσάτος αποφάσισε να την πάρει στην Κεφαλονιά και σημαίνει εδώ ο κύριος Μιχαλάς και έχουμε εκτός τον κύριο Σπύρο Γαλιατσάτο στην Κεφαλονιά. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, και η κυρία έχουμε τρεις έδρες, ναι, για την έλαση και η κυρία Μπαλό αποφάσισε στην Κέρκυρα να πάρει την έδρα. Ναι. Και βεβαίως η κυρία Μαρία Δρή, το μένουμε Ιόνιο, δύο έδρες και η κυρία Δρή θα την πάρει εδώ στην Κέρκυρα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα ρεπορτάζ έτσι, για την περιφέρεια. Θα το δούμε. Πάμε να το δούμε. Όχι, να δούμε πρώτα τι έγινε με τον Τρεπεκλή. Με τον Γιάννη Τρεπεκλή, τον νέο περιφερειάρχη. Να το δούμε συνολικά το ρεπορτάζ. Ακριβώς. Εμείς θα δείξουμε στο ρεπορτάζ μας και εκλέγονται στο νέο περιφερειακό συμβούλιο επίσημα πλέον. Ακριβώς. Έτσι. Πρέπει να πω μετά την επανακαταμέτρηση ότι πρώτη επιλαχούσα είναι η κυρία Μελίτα Ανδριώτη και δεύτερος ο κύριος Γρηγορόπουλος με ελάχιστους. Δύο. Με ελάχιστες ψήφους. Με δύο ψήφους, πραγματικά. Εκεί είναι ένα θρίλερ. Εκλέγονται 21 από τον κύριο Τρεπεκλή. Ακριβώς. Και φαίνεται ότι κλείνει αυτή η ιστορία εκτός αν υπάρξουν νέες ενστάσεις και αν αλλάξει κάτι που δεν το βλέπω. Έτσι. Το βλέπω πάρα πολύ κλωμό. Λοιπόν, να δούμε το συνολικό ρεπορτάζ που έχει κάνει. Και εκλέγονται λοιπόν στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, όπως αυτά εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο της Κέρκυρας, το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από το 35 συμβούλους. Από αυτούς, 21 έδρες λαμβάνει ο συνδυασμός του Γιάννη Τρεπεκλή, ενώ ο συνδυασμός της κυρίας Κράτσα λαμβάνει 6 έδρες στη σύνθεση του οργάνου. Ο συνδυασμός Ανάστα του Θόδωρου Γαλιατσάτου 3, επίσης 3 έδρες καταλαμβάνει Λαϊκή Συσπήρωση με επικεφαλής Αλεξάνδρα Μπαλού και 2 έδρες η παράταξη Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλής τη Μαρία Δρή. Από το συνδυασμό του Γιάννη Τρεπεκλή, η Ιόνια εποχή εκλέγονται. Άνθης Χρήστος, Κουλούρης Σάβας, Κοτζιάλης Θεόδωρος, Αργυρός Πύρος, Αρμενιάκος Ιωάννης, Διαβάτης Μιχάλης, Καρδακάρη Ολυβία, Ζήκος Ιωάννης, Μόσχου Εμιλία, Ιωάννου Σπύρος, Μάμαλος Γιώργος και Δήμου Αλέξανδρος. Στην Κεφαλονιά, Κουρή Σωτήρης, Παπαναστασίου Ελένη και Ραβαδινός Σιμονέτος Νεκτάριος. Στην Λευκάδα, Δουβίτσας Αντώνης, Ζουριδάκης Ευτύχιος, Πλαγιώτης Γεώργιος. Στη Ζάκυνθο, Καποδίστρες Κωνσταντίνος, Συρηγότης Κωνσταντίνος και Συνηθάκη, Σαρδελή, Σμαράγδα. Ο συνδυασμός Ιώνα Δυνατά της Ρόδης Κράτσα λαμβάνει 6 έδρες. Στην Κέρκυρα, Περιφερειακή Συμβουλή είναι Ζορμπάς Κωνσταντίνος και Μουζακίτης Νικόλαος. Στη Ζάκυνθο, Ρόδη Κράτσα και Μοθονέου Κατερίνα. Λευκάδα, Κτενάς Ανδρέας. Κεφαλονιά, Κουλουμπή Γιαννούλα. Ο συνδυασμός Ανάσα λαμβάνει 3 έδρες, στην Κέρκυρα Μιχαλάς Αλέξανδρος, στην Κεφαλονιά Γαλιατσάτος Θεόδωρος και στη Ζάκυνθο Γιακουμέλος Διονύσης. Ο συνδυασμός Λαϊκής Συσπήρωσης 3 έδρες, στην Κέρκυρα η Αλεξάνδρα Μπαλού, στην Κεφαλονιά ο Γκισγκίνης Νικόλαος και στη Ζάκυνθο Σοφός Παναγιώτης. Το Μένουμε Ιόνιο της Μαρίας Δρή λαμβάνει 2 έδρες, στην Κέρκυρα Μαρία Δρή και Ζάκυνθο Αρβανιτά και Αθηνά. Λοιπόν, αυτοί θα αποτελούν το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτοί είναι οι σύμβουλοι από εδώ και στο εξής, 35 συνολικά. Και ας ελπίσουμε να έχουν μια καλή παραγωγική θητεία, αυτό μας νοιάζει. Πάμε και λίγο στο Δήμο που εκεί και λίγο σαφές είχε εκπλήξεις. Και είχε εκπλήξεις, η πρώτη έκπληξη έρχεται από το ψηφοδέλτιο, μάλλον εκεί εκλέγονται από τον κύριο Πουλημένο, που έχουμε τον κύριο Ρίγκα Σπύρο να μένει απ' έξω. Έπαιξε εκεί πέρα τα υπόλοιπα, έπαιξαν τα υπόλοιπα και φαίνεται μένει απ' έξω. Και στην κυρία Ιδραίου μένουν δύο απ' έξω και για να γλιτώσει και την κυρία Τόμπρου η κυρία Ιδραίου πήγε στην Αχιλίων, έφαγε τον Σπύρο Μωραΐτη. Ο κύριος Μωραΐτης δεν εκλέγεται γιατί εκλέγονται από το Αχιλίων δύο. Κύριος Φερεμένης και ο κύριος Μωραΐτης. Με την αλλαγή που έκανε, ζήτησε την αλλαγή έτσι να καταλάβει την έδρα της, του Δήμου Αχιλίων, κυρία Ιδραίου, πέταξε το Μωραΐτη έξω για να γλιτώσει την κυρία Τόμπρου. Γιατί είναι πέμπτη, να πούμε, κυρία Τόμπρου, πέντε είναι οι έδρες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, άρα γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό. Είναι καταϊρωμένη η κυρία Τόμπρου, γιατί εάν δηλαδή έμενε η κυρία Ιδραίου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, θα έμενε απ' έξω. Ναι. Προκύψε να φάει τον κύριο, να φάει εντός εισαγωγικών, να μην εκλεγεί ο κύριος Μωραΐτης, ο οποίος έκανε όλη τη λάτρα. Τη μαλλιοδουλειά την έκανε ο κύριος Μωραΐτης με τα τραπεζοκαθίσματα, με τα ωράρια και όλα αυτά τα έκανε αυτός.
Και όνομα. Σπύρος Μωραΐτης. Έλεγε κατά εντολή της Δημάρχου. Κύριος Μωραΐτης, αλλά φαίνεται, κυρία Ιδρέου, δεν το εκτίμησε αυτό και του πήρε την έδρα. Εκείνος όμως που τον είχαμε σίγουρο και το έλεγε, το ξανά έλεγε, τον άκουγα και κύριο στον πεζόδρομο, ότι εκλέγεται, ήταν ο κύριος Πάτουλας, ο Βασίλης. Ο κύριος Βασίλης Πάτουλας. Γιατί είχαν την εντύπωση ότι η κυρία Ιδρέου θα πάρει 6 έδρες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Δεν έγινε αυτό. Πήρε 5 έδρες στο Δήμο, στην Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων, 2 στα Κερκυραίων, 5 και 2, 7, 2 στο Παραλίον και 2, 9 και από μία έδρα Παλαιοκαστριτών και Φεάκων. Και Φεάκων. Άρα έχουμε 11 σύμβουλοι. Ακριβώς, 11 είναι η κυρία Ιδρέου, ναι. Υπολόγισαν 12. Φαίνεται. Και σου λέει, μπαίνω ο κύριος Σπάτουλας με την αλλαγή έτσι την έδρα της κυρίας Ιδρέου, ο Βασίλης Σπάτουλας έμεινε απ' έξω, είναι διπλά χαμένος. Διότι ο κύριος Σπάτουλας ήταν τον κύριο Τρεπεκλή. Ρίσκαρε λοιπόν στο μέσο της θητείας και πήγε με την κυρία, ανεξαρτοποιήθηκε. Ανεξαρτοποιήθηκε, έτσι. Πρώτα είναι τα κρατάμε τα προσχήματα να εξαρτοποιούνται. Το έχουμε δει πολλές φορές το έργο. Και στη συνέχεια πήγε, εντάχθηκε και έγινε ο φανατικότερος των συμβούλων της κυρίας Ιδρέου. Έβγαζε σπαθί και μονομαχούσε με οποιονδήποτε ο κύριος Σπάτουλας για την κυρία Ιδρέου, για την παράταξη της κυρίας Ιδρέου. Όμως έλαντε που δεν τον ευνόησε η τύχη και δεν εκλέγεται ο κύριος Βασίλης Πάτουλας. Κακό. Γιατί θα ήθελα να τον ακούω και στην αντιπολίτευση, όπως τον ακούγαμε στην αντιπολίτευση, όταν έκανε αντιπολίτευση στην κυρία Ιδρέου. Ναι, ναι. Τον έβγαλα, μάλλον ουσιαστικά γλίτωσε από τη δύσκολη θέση. Γιατί τώρα θα έπρεπε να κάνει αντιπολίτευση στον κύριο Πουλημένο. Πήγαινε στον κύριο Πουλημένο μετά από 2 χρόνια. Δεν ξέρω. Ναι. Περιπτώσει, γλίτωσε. Να δούμε το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε ποιοι εκλέγονται και ποιοι πλέον αποτελούν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Πάμε. Στους 39 είναι πλέον οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του Πρωτοδικείου για το Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας και το συνδυασμό εξ αρχής και Δήμαρχο το Στέφανο Πουλημένο, 23 έδρες καταλαμβάνουν. Γιαννούλης Παντελής, Βραδής Νικόλαος, Θεοτόκης Παναγιώτης, Στογιάννος Αδαμάντιος, Σκούρτης Χρήστος, Νεράτζης Σπύρος, Καρδόνας Ανδρέας, Βλάσης Θωμάς, Βουσολίνος Κωνσταντίνος, Χαλικιόπουλος Σπύρος, Τράνακα Κατερίνα, Βλάχος Σπύρος και Μάλιος Σταμάτιος από την Περιφερειακή Ενότητα Κερκυραίων. Όσον αφορά την Ερίκουσα, Αργυρός Αναστάσιος, Μαθράκη Αργυρός, Σπύρος Οθονούς, Κασίμης Αναστάσιος. Εκλογική Περιφέρεια Παλαιοκαστριτών, Μάζης Αχιλλέας, Φεάκων Τσιμπούλη, Θεοφανή και Φαϊτά Μιχαέλα, Παρελίων Αλαμάνος Ξενοφών, Εκλογική Περιφέρεια Αχιλλείων, Ανιφαντής Γεράσιμος, Γαλάνης Σπύρος και Πουλημένος Ευθύμιος. Ο Συνδυασμός Κερκυραίων Δήμος, με επικεφαλή στη Μερόπη Ιδρέου, καταλαμβάνει 11 έδρες. Εκλογική Περιφέρεια Κερκυραίων, Καλόγερος Νίκος, Μεταλλινός Δημήτρης, Γιώτης Θεοχάρης, Βαρούχας Παναγιώτης και Τόμπρου Χρυσούλα. Εκλογική Περιφέρεια Παλαιοκαστριτών Ρεράκος Ευάγγελος, Φεάκων Σερβού Μαρία, Παρελίων Παντελιός Γιώργος Κώδης Κωνσταντίνος και Αχιλλείων Ιδρέου Μερόπου και Σερεμέτης Ιωάννης. Λαϊκή Συσπήρωση, τρεις έδρες καταλαμβάνουν, στην Εκλογική Περιφέρεια Παρελίων Αρμένης Γεράσιμος και Κερκυραίων Γιάννης Μπορμπότης και Μυρσίνη Χαραλάμπους. Συνδυασμός Αλλάζουμε Ρώτα, μία έδρα με επικεφαλής τον Τάκη Μεταλλινό και ο Συνδυασμός Κερκυριακή Συμμαχία, μία έδρα με επικεφαλής τον Γιώργο Καρίδη. Αυτοί λοιπόν είναι οι νέοι μας δημοτικοί σύμβουλοι για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Πάντως με νέα πρόσωπα, Διονύση, έτσι, νέοι άνθρωποι. Νομίζω ότι η είδηση είναι ότι δεν εκλέγεται ο Βασίλης Σπάτουλας. Και ο Σπύρος ο Μωραΐτης. Το είχε κόμπο. Κοίταξε, ο Σπύρος ο Μωραΐτης, μετά την αποτυχία που είχε ο συνδυασμός, δεν τον ενδιαφέρει. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί αυτός περίμενε ότι θα πρωταγωνιστήσει, θα πάει στην υπηρεσία του. Καλό είναι να δουλέψουν και λίγο. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι φύγαν από τις υπηρεσίες τους, ας πάνε να δουλέψουν και λίγο. Εντάξει, η καρέκλα του αντιδημάρχου καλά είναι, καλά κρατάει, αλλά θα πρέπει να κάνουν και λίγο δουλειά. Καλά, ναι, εννοείται. Έτσι.
Να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν. Θέλει απλά μία, και μία αλλαγή που δεν είπαμε είναι ότι και στο συνδυασμό του κ. Πουλημένου που έχουμε έναν ακόμα σύμβουλο γιατί κέρδισε μία έδρα στην εκλογική ενότητα Κέρκυρας και κυρέω τον κ. Μάλιο. Είναι και ο κ. Μάλιος μέσα, το ακούσαμε στο ρεπορτάζ, απλά το αναφέρουμε και εδώ. Σωστό. Και να πούμε ότι οι νέοι αντιδήμαρχοι θα οριστούν μετά την συγκρότηση σε σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια θα οριστούν οι νέοι αντιδήμαρχοι. Δεν λέω κουβέντα γιατί δεν λέω λέξη. Ναι. Αν και εγώ περιμένω, είδε σε πιέζω, λέω πες κάτι, ξέρω τις πληροφορίες, δεν τις λες όμως. Όχι, δεν λέω λέξη γιατί ύστερα λένε άστο. Άστο καλύτερα. Γιατί κόβω το μέλλον του μυαλού, κόβω το μέλλον του αλλού. Αυτό πια που κόβουμε και το μέλλον, ναι. Και όπως θες για την περιφέρεια Γιονίση, μετά του Αγιανιού, όπως μας είπες. Μετά του Αγιανιού. Μετά του Αγιανιού. Και μετά τα φώτα. Του... Πάμε τώρα και στο μεταφορό. Α, άσχημες καταστάσεις, δεν είναι ωραία πράγματα. Υπάρχει μια συμπλοκή εκεί, έτσι, υπαλλήλων. Επίθεση, από ότι καλύτερα έτσι να το πούμε, ένας υπάλληλος επιτέθηκε σε μια άλλη υπάλληλο. Για ασήμαντο λόγο, χρειάστηκε να επέμβουν και άλλοι για να τους χωρίσουν. Έχει κατατεθεί μήνυση από την υπάλληλο σε αυτόν τον άντρα, ο οποίος υποστηρίζει ότι της επιτέθηκε χωρίς λόγο και κατάθεσε και αναφορά στην υπηρεσία της και ξεκινάει ΕΔΕ. Δεν είναι ωραία πράγματα τώρα, Διονύση, αυτά. Εντάξει, δεν είναι ωραία. Να ακούσουμε ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ζομπάς, ο οποίος θα κάνει και την ΕΔΕ, έτσι μαζί με την κυρία Τράξα, την περιφερειάρχη. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Έχει πράγματι υπήρξε ένα περιστατικό τη Δευτέρα που μας πέρασε. Λυπηρό περιστατικό. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται, κατά τη δική μου άποψη. Έχει κινηθεί η νομική διαδικασία, αλλά και η πειθαρχική διαδικασία. Έχει διατάξει η κυρία Περιφερειάρχη σε ΔΕ. Δεν θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος, γιατί είναι σε εξέλιξη η όλη διαδικασία και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Πάντως, όντως υπήρξε ένα περιστατικό. Την προσεχή Δευτέρα και έχει πάρει το δρόμο του αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα ξαναμιλήσουμε πάλι γι' αυτό. Τι ακριβώς έγινε σε αυτό το περιστατικό? Μία διένεξη, να πω, μεταξύ δύο υπαλλήλων με χειροδικία από ό,τι με ενημέρωσαν. Και έχει κατατεθεί και μήνυση. Έχει κατατεθεί μήνυση. Και έχει κινηθεί και η πειθαρχική διαδικασία, όπως οφείλει η περιφέρεια. Έχει δώσει εντολή η κυρία Περιφερειάρχη να ξεκινήσει η ΕΔΕ για το περιστατικό. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ζορμπά. Είπαμε δεν είναι ωραία πράγματα αυτά να συμβαίνουν και να γίνονται τώρα πρωτοσέλιδα αυτές οι ειδήσεις. Κοίταξε, η υπηρεσία συγκοινωνιών πάσχει και από την περίοδο Γαλιατσάτου. Γνωστή. Μην πάω και πιο πίσω. Νοστή, διότι υπήρχαν αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν, που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει και τα προβλήματα που είχαν με την δικαιοσύνη, ορισμένοι υπάλληλοι, δεν το ξέρω αυτό. Όμως, τα πράγματα δεν μπορεί, ας πούμε, να θες να βγάλεις δίπλωμα και να θέλεις, ξέρω εγώ, 5 μήνες. Παραπάνω. Να το πάρεις. Είναι πολύ, ταλαιπωρούνται πολλοί άνθρωποι και καλά έκανες και το είπες αυτό. Με τα διπλώματα υπάρχει θέμα. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Και εδώ είναι η ευθύνη του κ. Ζορμπά, δεν είναι των υπαλλήλων. Βέβαια. Γιατί, ξέρεις, ορισμένα πράγματα, θα το πω, χρέωσαν την κυρία Κράτσα, γιατί ορισμένοι έκαναν ό,τι ήθελαν ή δεν έκαναν τίποτα. Ναι. Θα το πω καλύτερα. Ο κύριος Ζορμπάς δεν έκανε τίποτα σε αυτή την ιστορία και εκλέχθηκε. Βέβαια, εντάξει, έχει ένα γραφείο από πίσω του και εκλέχθηκε. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ θα το πω. Εγώ, κυρία Γκρέτσα, τη συμπαθώ. Αλλά πολλοί της κάνανε ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι μια κυρία, ας πούμε, η οποία... Όχι ζημιά έκανε μόνο στην κυρία Κράτσα, κάνει και ζημιά στη Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που μιλάει. Συνεργάτης εκεί της κυρίας στην περιφέρεια. Κάθε φορά που μιλάει, κάνει ζημιά όχι στην κυρία Κράτσα. Η κυρία Κράτσα τελείωσε η κυρία Κράτσα. Κάνει και ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μιλήσω για την ώρα. Θα τα πω όμως με το όνομά τους. Θα έρθει η ώρα, περιμένω σιγά σιγά
πάρτιο. Μαζεύουμε τα στοιχεία μας, έτσι, γιατί εμείς πάντα μιλάμε με στοιχεία. Τα μαζεύω. Τα μαζεύω. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Α, θα γίνει ΕΔΕ, έτσι, με την, αυτή τη στιγμή. Ναι, 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 θα γίνει ΕΔΕ, βέβαια. Θα γίνει ΕΔΕ, εντάξει. Και που θα γίνει. Καλά, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα, Διονύση. Έτσι είναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα θέμα που καλά το έχει πιάσει ο κύριος Στέφανος Πουλημένος, ο νέος δήμαρχος, όσον αφορά τον κανονισμό καθαριότητος. Να υπάρχει ενιαίος κανονισμός καθαριότητος. Σωστό είναι. Ναι. Δεν μπορεί να ισχύει άλλος στην Βόρεια Κέρκυρα, άλλος στην Νότιο και άλλος στην Κεντρική Κέρκυρα. Και άλλος στους Παξούς. Και θα έχουν μια συνάντηση πλέον και με τον κύριο Βλαχόπουλο, τον δήμαρχο Παξών. Να τον ακούσουμε τον κύριο Πουλημένο. Πάμε, πάμε. Τα θέματα της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας. Με στόχο πάντα να έχουμε ένα συνολικά καθαρό νησί. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να συμπράξουμε, να ακολουθήσουμε κοινούς κανόνες, κοινές κατευθύνσεις που θα κατατείνουν στη βασική επιλογή του διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή για να μειώσουμε δραστικά τον όγκο και το βάρος αυτών που στέλνουμε απέναντι και για να δείξουμε και μια καλή πρακτική η οποία θα είναι σύμφωνη και με τον Εθνικό Κανονισμό Διαχείρισης των Απορριμμάτων, όπως επίσης και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες ξεκάθαρα ορίζουν τι πρέπει να κάνουμε με την διαχείριση των απορριμμάτων. Επίσης, συμφωνήσαμε στο πλαίσιο αυτό για ορισμένες κοινές πρακτικές που θα ακολουθήσουμε στη διαχείριση των απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και η έγκριση κοινού κανονισμού καθαριότητας. Δηλαδή, θα έχουμε κοινούς κανόνες ελέγχου της κατάστασης σε ό,τι αφορά την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας, που θα ισχύσουν και στους τρεις δήμους. Επίσης, συμφωνήσαμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε ένα κοινό παρατηρητήριο που θα καταγράφει και θα παρουσιάζει και θα δημοσιεύει τα αποτελέσματα της πορείας, της προσπάθειάς μας για την ανάπτυξη του συστήματος διαλογής στην πηγή, των ανακυκλώσιμων υλικών, για να βλέπουμε κάθε φορά τα βήματα προόδου και να βλέπει και η κοινωνία, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να βλέπει και η κοινωνία τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλλονται και στους τρεις δήμους και στο νησί συνολικά. Έχω την αίσθηση, μένω με την αίσθηση ότι από την συζήτηση που κάναμε και από την κοινή βούληση η οποία εκφράστηκε σε αυτήν, μια πιο αισιόδοξη κατάσταση φαίνεται να προβάλλει στον ορίζοντα. Τον ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πουλημένο. Να πούμε ότι σε αυτή τη συνάντηση Διονύση υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν και ο κύριος Τρεπεκλής για λίγο πήγε εκεί και τους συνάντησε. Πάντως αυτό που διαφαίνεται είναι αυτό που έχει πει, μια συνεργασία. Δηλαδή βλέπουμε να υπάρχει μια συνεργασία. Και νομίζω ότι αυτό θέλουμε όλοι, έτσι. Δεν είναι κακό αυτό. Και οι τέσσερις δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Τον ενδιαφέρει τον κύριο Τρεπεκλή να έχει μια καλή συνεργασία με τους δημάρχους. Έτσι, εάν δεν υπάρχει καλή συνεργασία με τον περιφερειάρχη, θα υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια. Αυτό ο κ. Πεκλής το γνωρίζει, έχει διατελέσει στο παρελθόν δήμαρχος, δήμαρχος Κέρκυρας και δήμαρχος Κερκυραίων. Επομένως, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν έχει καλή συνεργασία με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, θα υπάρχουν προβλήματα. Ναι, ναι. Μια απορροφήσεις είναι γνωστά. Λοιπόν, μου δίνεται ευκαιρία μετά από αυτό το θέμα να σπάσω λίγο το θέμα. Και να πω ότι έχω μια καινούργια καταγγελία εδώ που απευθύνεται στο Μητροπολίτη. Είναι ανώνυμη. Είναι ανώνυμη με πολλά, έτσι, με πολύ σοβαρές καταγγελίες και με λίγο μια γλώσσα η οποία δεν είναι η προσήκουσα. Έτσι, έτσι όπως είναι το κείμενο, απευθύνεται στο Μητροπολίτη, δεν απευθύνεται πουθενά άλλο. Σοβαρές καταγγελίες. Αν τη διερευνήσει ο Μητροπολίτης, είμαι βέβαιος ότι την έχει αυτή την καταγγελία. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Έτσι. Ανώνυμες καταγγελίες, να το πω, δεν τις υιοθετούμε έχει. Με την έννοια του περιεχομένου, παρότι έχει στοιχεία, αλλά και δεν τις δημοσιοποιούμε. Βέβαια. Έτσι. Να το ξέρει πάντως ο Μητροπολίτης ότι την έχουμε και εμείς. Αυτή εδώ είναι. Μια σελίδα. Λοιπόν. Γενικά, ο Μητροπολίτης καλό είναι να κοιτάξει λίγο κάποια πράγματα. Ας το κοιτάξει το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λέει μέσα. Λοιπόν, πάμε και στο αγγλικό, έτσι, στο... Άλλο αυτό τώρα, στο αγγλικό νεκροταφείο, Διονύση.
Μετά από τόσα χρόνια έμαθαν ότι τελικά δεν τους ανήκει και ανήκει στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Δηλαδή στην Ελλάδα, όχι στην Βρετανία, και άρα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Αποτέλεσμα είναι να κάνει μια επιστολή ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας. Lodge. Ακριβώς. Έχει κάνει ένα λάθο. Εντάξει, είναι ευγενέστατη αυτή η επιστολή και νομίζω ότι για ακόμη μια φορά ενδιαφέρεται το κλίμα συνεργασίας που θέλουν να υπάρχει. Απλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν έχουμε και Δήμο, λίγο φοβόμαστε. Δηλαδή, τώρα δεν στα πλάνα, είναι πεντακάθαρα, είναι περιποιημένα. Μιλάμε για ένα χώρο πραγματικά κόσμημα. Θα είναι το ίδιο και με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας? Αυτό είναι που αναρωτιούνται όλοι και αυτό είναι που φοβούνται. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, γιατί πήγαμε στον χώρο. Πάμε. Δισελίδη επιστολή στους Βρετανούς υπηκόους που διαμένουν ή έχουν σχέση με την Κέρκυρα, εξέδωσε η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην χώρα μας μετά από σειρά ερωτημάτων και την εκδήλωσε ανησυχία σχετικά με τη λειτουργία του Βρετανικού Κημητηρίου στο νησί. Από την επιστολή προκύπτει ότι έχει ανακύψει ένα σοβαρότητο ζήτημα εδώ και μήνες, αφού μετά από νομικό έλεγχο η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε προς το νεκροταφείο δεν ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά στην χώρα μας, και ως εκ τούτου αρμόδιο για τη λειτουργία και τη συντήρησή του είναι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Η εντολή του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών στις κατατόπους πρεσβείες να ξεκαθαρίσουν το νομικό καθεστώς χώρων που υπάρχει θολό διοκτησιακό καθεστώς, όπως η περίπτωση του Βρετανικού Κημητηρίου της Κέρκυρας, ώστε αν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας να σταματήσει η εμπλοκή στη διαχείριση. Κατέδειξε μετά από έρευνα των ελληνικών αρχών πως ο αρμόδιος φορέας είναι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Μάλιστα, αποκαλύπτεται ότι παρά το γεγονός ότι εδώ και πολλούς μήνες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, αυτές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί γιατί διακόπησαν λόγω εκλογών. Η Βρετανική πρεσβεία δεν απεμπόλει το δικαίωμα να διαφέρεται και να ζητάει αριθμή λειτουργία του ιστορικού αυτού χώρου προς όφελος των πολιτών της, δεν θα εμπλακεί περαιτέρω στη διαχείριση και συζητά τον τρόπο μετάβασης των ευθυνών και της διοίκησης. Ανακοίνωσε επίσης ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας διαβεβαίωσε τον πρέσβη Μάθιου Λότς ότι ο χώρος του νεκροταφείου θα αντιμετωπιστεί με σεβασμό, καθώς από τον Δήμο συμμερίζονται την άποψη ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κοινής μας κληρονομιάς. Το είδαμε το ρεπορτάζ, Διονύση, να μείνει έτσι ο χώρος. Είναι ένα κόσμημα το συγκεκριμένο σημείο. Φαινόταν από μακριά ότι δεν ανήκει σε εμάς και στο Δήμο. Yeah. Έτσι, γιατί τόσο καθαριότητα δεν έχουμε δει σε άλλη νεκροταφεία, λοιπόν. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τη συνταξιοδότηση του διευθυντή, του περιφερειακού διευθυντή του ΕΟΤ. Συνταξιοδοτείται 31-12 ο κύριος Τσουμάνης και θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα στον κύριο περιφερειακό διευθυντή. Αλήθεια, στα γραφεία του ΕΟΤ εδώ στην Κέρκυρα υπάρχει υπνοδωμάτιο? Υπάρχει χώρος που είναι υπνοδωμάτιο? Ρωτάω. Έχουμε καταγγελίες, όχι μία. Πολλές. Πάρα πολλές. Πολλές. Εντάξει. Λοιπόν, να το επαναλάβω. Στο χώρο των γραφείων που στεγάζεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στην Περιφερειακή Διεύθυνση, υπάρχει και υπνοδωμάτιο? Δεν θα πω τίποτα άλλο. Όχι, μην πεις, είναι πολύ σοβαρό, αλλά να μας απαντήσει κάποιος. Εάν δεν απαντήσει, ο ΕΟΤ, δεν ξέρω ποιος, εμείς θα φέρουμε στοιχεία. Εγώ μόνο μπροστά σε αυτές τις καταγγελίες που σου τις μετέφερα, το επιβεβαίωνα και εγώ, δεν είναι μία, είναι αρκετές. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει έτσι δημιουργήσει... Έτσι, συζητήθηκε πάρα πολύ, είναι αυτή η ιστορία με την αναστολή από τη δικαιοσύνη της απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή του ΕΟΤ για την ανάκληση της άδειας ενός επιχειρηματία. Πρέπει να πω ότι οι κάτοικοι δεν θα αφήσουν έτσι. Δεν θα αφήσουν καθόλου αυτή την ιστορία έτσι και πολύ καλά θα κάνουν και θα προσφύγουν με αναφορά στον εισαγγελέα του ωραρίου πάγου. Μην νομίζουν ότι κάποιοι νομίζουν ότι επειδή έχουν χρήματα, ας τους. Οι κάτοικοι δεν θα τα αφήσουν έτσι. Αυτό το λέω γιατί γνωρίζω. Οι κάτοικοι δεν θα τα αφήσουν έτσι. Αυτή την ιστορία που πάει να περάσει υπογείως. Όπως δεν θα αφήσουν και έτσι, να πω και κάτι άλλο ακόμα, γιατί έχουμε τον κύριο Βασιλάκη που εμένα μου άρεσε η ιστορία αυτή. Μου άρεσε δηλαδή
που βγήκε ο Βασιλάκης, είπε: ή όλοι, κανένα ρε παιδιά. Πώς θα δουλεύουμε οι μισθοί? Ο ένας θα δουλεύει και οι άλλοι θα κάθονται να το κοιτάζουν έτσι. Έχουμε τώρα όμως μια ιστορία, μια καταγγελία. Ότι την Τρίτη απέναντι από τον Καποδίστρια, τον ενδιάμεσο όροφο, εκεί κοντά στον ΑΟΚ, γίνεται πάρτι σε 11.30 ώρα. Υπάρχει πάρτι. Με, πώς μου το πάνε, με κάποιες, αμέσως θα σου πω, ρέα μου, είναι με κάτι, θα έχουν ένα πάρτι που μετάκος. Ναι, μετάκος. Λοιπόν, λέω λοιπόν, ή όλοι ή κανένας. Μα τώρα Διονύση. Ο κύριος αστυνομικός διευθυντής θα πρέπει να φροντίσει, να μην υπάρχουν παρενέργειες. Γιατί τώρα η Κερκίδα είναι νεκρή. Λοιπόν, είναι κακό να δουλεύει ένα μαγαζί στη Ζούλα ή παράνομα ή επειδή κάποιος τον ανέχεται και οι άλλοι να κάθονται με το δάχτυλο και να κοιτάζουν στο στόμα. Είμα, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Γιονίση, έτσι είναι. Και θα ήθελα εγώ ένα σχόλιο να ηρεμήσουν κάποιοι, γιατί πραγματικά έχουν ξεφύγει. Και με μένα και με σένα και πραγματικά να ηρεμήσουν. Εγώ λυπάμαι που είναι και αυτοί κάτοικοι και δεν καταλαβαίνω τους άλλους τι τραβάνε. Εγώ λυπάμαι, δεν θα πω κάτι άλλο. Αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Εμείς δεν φοβόμαστε κανέναν και το ξέρεις. Αλλά πραγματικά λυπάμαι για κάποιους. Αυτό. Την Τρίτη, λοιπόν, υπάρχει πάρτι με τάκος και παραλιακά εκεί στο απέναντι τον Καποδίστρια. Στις 11.30 ώρα μάλιστα έχουν δώσει ραντεβού. Το λέω αυτό γιατί το είδα και μου το καταγγείλει. Λοιπόν, και θέλω να πάω στον κύριο Βασιλάκη. Ο οποίος ο κύριος Βασιλάκης σου είπε το εξής. Και καλά έκανε και το είπε. Ή όλοι κανένας. Τι σημαίνει, πήρε μια αναστολή και ανακλήθηκε η ακύρωση, έτσι, της άδειας του συγκεκριμένου καταστηματάρχη. Τι σημαίνει αυτό? Με νομικά, έτσι, τεχνάσματα για να κερδίσουν ένα-δύο μήνες, γιατί το δικαστήριο στον ΟΠΑ θα γίνει, έτσι, θα γίνει το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οι κάτοικοι θέλουν την ησυχία τους. Οι κάτοικοι θέλουν να είναι ήσυχοι, να κοιμούνται ήσυχοι τις ώρες κοινής ησυχίας. Ό,τι προβλέπει ο νόμος. Δεν ζητάνε τίποτε παράνομο. Δεν ζητάνε τίποτε το οποίο να ξεφεύγει από τα όρια της νομιμότητας. Λένε θέλουμε την ησυχία μας. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως μέσο ενημέρωσης να τους υπερασπιστούμε. Και θα το κάνουμε μέχρι τέλους. Οποιοδήποτε είναι απέναντι. Οποιοσδήποτε. Μας προκαλείς να μιλήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Εγώ θέλω να ακούσουμε λίγο τον κύριο Βασιλάκη τι είχε πει, γιατί έχουν κάνει αλήθεια στις δηλώσεις του. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Πάμε. Είναι γνωστές σε όλο το νησί ότι είμαστε υπέρ της παράτασης του ωραρίου και όχι της διατάραξης κοινής ησυχίας και της συγχωρήπανσης. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά αυτό είναι άδικο για όλους τους συναδέλφους, άλλος να παίζει μουσική από τις 12 η ώρα και άλλος να παίζει μέχρι τις 10. Καταθέτουμε για άλλη μια φορά την άποψή μας ότι όλοι θέλουν να παίζουν την ίδια ώρα και 12 η ώρα μέχρι και 12.30 τις αργίες και είμαστε κατά της συγχωρήπανσης και κατά της διατάραξης κοινής ησυχίας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βασιλάκη. Το αφήνουμε εδώ το θέμα και θα επανέλθουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, Διονύση, υπάρχει πραγματικά αναβρασμός και στους δικηγόρους για τη νέα φορολογία. Είδαμε χθες αργά το βράδυ μια σκληρή ανακοίνωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Έχουμε όμως δηλώσει εμείς και από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Κέρκυρας και τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Κοντό. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Οπείτε, όπως είναι γνωστό και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει πιθανές διατάξεις, οι οποίες βρίσκουν τους μικρούς και μεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες κάθετα αντίθετους. Έτσι και ο δικηγορικός κόσμος έχει αντιδράσει και μεμονωμένα κάποιοι δικηγορικοί σύλλογοι, με αποχές, με κινητοποιήσεις, και ταυτόχρονα η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία συγκαλείται εκτάκτως γι' αυτό το λόγο στην Αθήνα το Σαββάτο το απόγευμα, το Σαββάτο που μας έρχεται, για να πάρουμε αποφάσεις για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Η βασική πιθανολογούμενη διάταξη που έχει προταθεί, με την οποία διαφωνούμε ριζικά, είναι το ζήτημα το περιβόητο του τεκμαρτού εισοδήματος. Δηλαδή, αν κάποιος βγάζει 5, αν βγάζει 6, αν βγάζει 7, αν βγάζει 8, να φορολογείται σαν να έχει βγάλει 10, να το πούμε απλά. Εμείς διαφωνούμε διότι καταρχήν θεωρούμε πολύ απαρχαιωμένες αυτές τις διατάξεις. Είναι ζητήματα, τα τεκμαρτά εισοδήματα που έχουν απασχολήσει εδώ και 25-30 χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι πολύ αναχρονιστικά, άδικα, και άδικα για τον εξής λόγο, διότι επιχειρούν να μαζέψουν πολλά χρήματα από τους πολλούς και μικρούς και δεν τίνουν στο να δημιουργήσουν ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να ελεγχθούν τα μεγαλύτερα κεφάλαια. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι, όχι μόνο στο δικηγορικό κόσμο για τον οποίο μιλάω εγώ τώρα, αλλά και γενικότερα ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι γνωρίζει και το κράτος ότι μπορεί να αποκρύπτουν εισοδήματα ή που μπορεί να έχουν μεγάλα εισοδήματα και αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι αυτό πλήττει τη μεσαία και μικρότερη τάξη των δικηγόρων. Πρέπει να σας πω ότι πάνω από το 50% θεωρώ του δικηγορικού σώματος πραγματικά έχει τέτοιου είδους εισοδήματα, και να διαψεύσω την ελιτίστικη άποψη που υπάρχει και έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα που αφορά τη δικηγορία και τους δικηγόρους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Περισσότεροι δικηγόροι είναι βιοπαλλεστές, παλεύουν για το μεροκάματο, είναι χαμηλών εισοδημάτων και πλήττονται ευθέως από αυτού του είδους διατάξεις. Θα αντιδράσουμε, θα έχουμε κινητοποιήσεις και πολύ πιθανόν και αποχές για τις οποίες σας ενημερώσουμε. Τον ακούσαμε τον κύριο Κοντό. Να πούμε ότι ξεκινούν να έρθει κινητοποίηση δικηγόροι, θα υπάρχουν αποχές. Άρα, όσοι έχετε προγραμματισμένα δικαστήρια μέσα στο Νοέμβριο, ενδεχομένως να αλλάξει λίγο η διαδικασία. Λοιπόν, θα πάμε διαλύσει να δούμε χορηγούς, δεν θα πάω σε άλλα θέματα και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά και μετά. Είπαμε στον Περικλή τον Κατσαρό, που έγινε σχετικό. Ωραία, πάμε και στον Περικλή τον Κατσαρό. Έτσι, για να μην μας φωνάζει ο κύριος Κατσαρό, για να μην μας φωνάζει. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε και τον ίδιο που λέει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματικά πλήττονται και αυτές. Πάμε. Αλλά και αυτά τα ενοικιαζόμενα τα οποία μέχρι στιγμής λειτουργούν και λειτουργούν μόνο με τη δική μας οικονομική παρέμβαση. Αυτά που βγάζουμε δηλαδή το καλοκαίρι, επενδύουμε και για την υπόθεση της, των διαξημάτων και της, μάλλον η σωστή λέξη, της αναβάθμισης των καταλήμματων μας. Αυτό που πρέπει να τελειώσει. Δεν είμαστε και εμείς, είμαστε κάτω από την ίδια ομπρέλα του Θεού. Ξεκινάμε και ξυπνάμε και έχουμε τα προβλήματά μας σαν επαγγελματίες και κανένας δεν μας δίνει την αρμόζουσα αξία που πρέπει να δοθεί. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε πιο δυναμικά πλέον. Το θα δούμε, το θα κάνουμε, έχει τελειώσει για μας. Πότε και πώς. Αυτές είναι οι λέξεις που από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιούμε σαν συνδικαλιστικά όργανα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν, γιατί υποσχέθηκαν πριν βγουν στον κερκυραϊκό λαό ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν καλύτερα. Περιμένουμε το καλύτερα. Τον ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κατσαρό, ο οποίος θα πούμε ότι βρίσκεται και στην Θεσσαλονίκη στην φιλοξένεια και θα έχουμε ρεπορτάζ και εμείς την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, Διονύση, πάμε γρήγορα να δούμε χορηγούς. Επιστρέφουμε αμέσως. Πάμε. Κρύο! Καιρός να ντύσουμε το σπίτι μας! Καιρός για Megamart! Γιατί Megamart σημαίνει τα πάντα για το σπίτι! Και τι δεν έχει! Ηλεκτρικές κουβέρτες, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, μαξιλάρια, στρώματα ανατομικά Ecomart, μικροέπιπλα, επώνυμα θερμαντικά, μοκέτες, διαδρόμους, χαλιά και τα μοναδικά γούνινα χαλιά Rabbi! Τώρα γάστρα 9,90 και 40% πιο φθηνά σε επιλεγμένα είδη. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί την πιο όμορφη, την πιο ζεστή ατμόσφαιρα. Δείτε τα όλα και στο νέο μας site megamart.gr. Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές?
Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Χώρο συνάντησης στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία αλλά και αύρα Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόν. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με υδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Λιστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Φέτος τον χειμώνα δινόμαστε από το κατάστημα WEG σε εξαιρετικές τιμές. Ρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αξεσουάρ, εργαλεία, είδη γραφείου και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Πολυκατάστημα WEG σε εξαιρετικές τιμές. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπης Ιδαρίου, στην Εγχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190.
κατάστημα Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύμης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Λόγος αντίλογος, επιστρέψαμε Διονύση, εδώ δεύτερη ενότητα, πολλά τα θέματα και σε αυτήν την ενότητα. Να σου ξεκινήσω με τον τουρισμό. Καλά πήγε η Κέρκυρα. Καλά πήγε, πραγματικά πήγε καλά. Ο κύριος Γιώργος Μαυρονάς μας μιλά για τα στοιχεία που έχουμε. Πάμε να τον ακούσουμε. Η χρονιά ήταν τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αφήξεις μία από τις καλύτερες χρονιές. Γι' αυτό, όπως και σε σχετικό μου άρθρο έχω αναφέρει, θα είναι μια χρονιά αναφοράς από εδώ και πέρα για τον κερκυραϊκό τουρισμό. Πιστεύω ότι και ο Οκτώβρης, έτσι όπως έχει εξελιχθεί τουλάχιστον μέχρι σήμερα, θα είναι και αυτός επιτυχημένος σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις και το ζητούμενο πλέον είναι για το κερκυραϊκό τουρισμό το οικονομικό αποτέλεσμα. Όμως με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία προημερών ανακοίνωσε ότι τα συνολικά έσοδα της χώρας θα ξεπεράσουν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 18,2 της καλής χρονιάς που ήταν το 2019, όλα αυτά λοιπόν επιτρέψτε μου να πω ότι συντείνουν στο να όλοι να παραδεχτούμε ότι ήταν μια επιτυχημένη χρονιά. Τον ακούσαμε τον κύριο Μαυρονά, τον ευχαριστούμε για ακόμη φορά πραγματικά γιατί δίνει πολύ σπουδαία στοιχεία. Γιατί ο Γιώργος, ο Μαυρονάς έχει μια, όχι θα το πω αρρώστια, είναι έτσι του αρέσει να έχει στοιχεία για την τουριστική κίνηση. Και καλά κάνει. Ήταν λίγο. Μέσω ημών ενημερώνουμε και τους πολίτες. Πάμε τώρα στις σχολικές μεταφορές που εκεί είναι. Να, 2,5 μήνες. Ούτε σε ένα μήνα κλείνουν τα σχολεία. Λέει ο κύριος Ζερβάς τώρα ότι εντάξει έχουν ανοίξει προσφορές και θα τις ελέγξουμε, θέλουμε ακόμα άλλες 9 μέρες. Δεν θα το σχολιάσουμε. Είναι στα κάγκελα οι γονείς, εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ. Ξέρετε ότι τυρανά τόσο κόσμο, τόσο παιδιά, τόσο γονείς από το Σεπτέμβρη. 2 μήνες τώρα, δεν έχει βρεθεί λύση για 37 άγωνα δρομολόγια ακόμα. Υποσχέσεις παίρνουμε συνεχώς, ότι σε λίγες μέρες, ότι κάντε υπομονή κτλ. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι που λέμε, δεν πάει άλλο, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι, απαιτούμε λύση εδώ και τώρα. Και ξαναλέμε ότι η οριστική λύση είναι αυτή που είναι... Είναι η λύση που λέει και η συνομοσπονδία, είναι θέση της συνομοσπονδίας μας. Είναι αυτή που λέει ότι χρειάζεται ένας δημόσιος, αποκλειστικά δημόσιος οργανισμός μεταφοράς, όπως είναι οι περιφέρειες, όπου με τα δικά του, με το δικό του στόλο λεωφορείων, θα μπορέσει και με τους οδηγούς που θα προκηρύξει να έχει, θα μπορέσει να έχει σε όλη την Κέρκυρα, σε όλη την περιφέρεια, αν θέλετε, σχολικές μεταφορές για όλα τα παιδιά, μέχρι και το τελευταίο χωριό, το τελευταίο σχολείο όλων των περιοχών. Είδαμε το αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα τώρα. Πάμε. Πάμε τώρα και στο κτηματολόγιο. Την Δευτέρα, Διονύση, ανοίγει το κτηματολόγιο για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στις υπόλοιπες περιοχές. Όλο τον Βορρά, όλο τον Νότο και τους Πάξους. 3 μήνες είναι, πρέπει να διαστούμε.
Είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ στην Κέρκυρα. Δεν υπάρχουν τίτλοι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν τίτλοι εδώ στην Κέρκυρα. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Να, ακριβώς. Ενημερώνω ο κύριος Γιάννης Κοντός για αυτή τη διαδικασία. Πάμε. Έτσι, πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε. Όπως είχαμε προαναγγείλει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, ξεκινάει άμεσα, δηλαδή τη Δευτέρα 13 του μήνα, και θα διαρκέσει για 3 μήνες. Άρα πρέπει ο κόσμος να είναι σε γρήγορση για να προλάβουμε να γίνουν οι δηλώσεις εν πρόθεσμα. Η κτηματογράφηση όλης της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας, δηλαδή όλων των περιοχών που σήμερα δεν είναι κτηματογραφημένες. Σχεδόν δηλαδή όλο το νησί. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα έργο καθοριστικής σημασίας, γιατί θα καταγραφεί κτηματολογικά όλη η ακίνητη περιουσία όλου του νησιού. Πρέπει το έργο αυτό να γίνει με τον καλύτερο δυνατό και πιο σωστό τρόπο, ούτως ώστε μετά να μην έχουμε δικαστήρια, διορθώσεις, διαδικασίες. Άρα να δώσουμε μία προσοχή, καταρχήν στο πώς με τον καλύτερο τρόπο θα βοηθήσουμε ο καθένας με τα δικά του περιουσιακά στοιχεία να καταγραφεί η ακίνητη περιουσία σε όλη την Κέρκυρα με τον πιο σωστό τρόπο. Η εταιρεία, μάλλον κοινοπραξία, η οποία έχει αναλάβει ως ανάδοχος αυτό το έργο, ονομάζεται Γεωκαταγραφή. Τα γραφεία της βρίσκονται στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Παλιοκαστρίτσας στην περιοχή Αλικών Ποταμού και καλούμε τους συμπολίτες μας από τη Δευτέρα και μέχρι 13 Φλεβάρι, που ουσιαστικά θα διαρκέσει αυτή η σύντομη και περιεκτική πρωτοσμία, να φροντίσουν να μεταβούν εκεί, να δουν τι δικαιολογητικά χρειάζονται ή να μιλήσουν με τους δικηγόρους τους. Χτες μάλιστα κάναμε σεμινάριο, ουσιαστικά μια ενημερωτική ημερίδα για όλους τους δικηγόρους της Κέρκυρας για να ενημερωθούν για το πώς πρέπει να χειριστούν αυτές τις περιπτώσεις και να πάνε όλοι οι συμπολίτες να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους. Τον ακούσαμε τον κύριο Κοντό. Πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει πάλι. Επιτέλους διαζώσεις, αλλά με 5-6 θέματα τώρα. Η κυρία Ιδρέα, πραγματικά, Διονύση, δεν την καταλαβαίνω. Από τη μία βάζει 74, από την άλλη βάζει 5. Δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μπορμπότη που μας λέει για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να το δούμε το ρεπορτάζ. Σε κατεπίγουσα συνεδρίαση προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου σε 7 η ώρα σε διαζώση συνεδρίαση. Στην ημερήσια διάταξη είναι τα θέματα της αποδοχής σχεδίου βιώσιμης στατιστικής κινητικότητας, η έγκριση καταβολής ποσών σε υπαλλήλους του Δήμου, έγκριση αιτήματος της εταιρείας ΕΝΑΚΤ περί αναπροσαρμογής του τμήματος, έγκριση χορηγής παράτασης διάρκειας σύμβαση με τίτλο μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων για τα διαπόντια νησιά, αναμόρφωση δημοτικού προπολογισμού εσόδων και εξόδων, έγκριση οικονομικών απολογισμών της πινακοθήκης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με εισήγηση του Πρόεδρου Σπύρου Μωραϊτη, η συζήτηση για το εργοστάσιο ΔΕΣΥΛΑ. Αξίζει πάντως να τονίσουμε ότι αυτό που ζητούν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης είναι μέχρι να αλλάξουν οι δημοτικές αρχές, δηλαδή 1η-1η του 2024, να γίνονται συνεδριάσεις διαζώσεις, αλλά και με θέματα τα οποία άπτονται της επικαιρότητας. Συμφωνούμε στο ότι πρέπει να συνεχίσει κανονικά η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως η σημερινή θεματολογία και η ημερήσια διάταξη με 75 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα με μία, όχι διαζώσεις, αλλά με μία συνεδρίαση μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, νομίζουμε ότι δεν εκφράζει αυτή τη λειτουργία που θα έπρεπε να υπάρχει. Το είδαμε και αυτό το ρεπορτάζ, συνεδριάζει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο. Και πάμε να πράσουμε στον κύριο Κροκίδη. Α, για ένα πολύ ωραίο θέμα μας παρουσιάζει σήμερα, τους ξένους επενδυτές, με αφορμή την αύξηση στο λάδι, την αύξηση στα πορτοκάλια, στα μανταρίνια και τους ξένους επενδυτές και ο ρόλος τους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ύστερα από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να αρνείται επί μόνος να χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς, μεγάλη εισαγωγής του Ισραήλ, κυρίως τροφίμων και κυρίως αλυσίδων από σούπερ μάρκετς, αποφάσισαν να σταματήσουν τις εισαγωγές από την Τουρκία. Στον απόϊχο των τεταμένων διμερών σχέσεων και μικρότερης εμβέλειας εισαγωγής, αποφάσισαν και εκείνοι να σταματήσουν τις παραγγελίες από την Τουρκία. Σημειώστε ότι οι εισαγωγές του Ισραήλ από την Τουρκία ανέρχονται σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Το Ισραήλ σε μια τέτοια προοπτική αναζητά άμεσες, ανταγωνιστικές, εναλλακτικές λύσεις
σε αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Και εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε εδώ στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Θα πρέπει να γίνει μια τέτοια αναδιάταξη και αναδιάρθρωση της παραγωγικής μας βάσεως, κυρίως στον πρωτογενή τομέα, μέχρι και τη μεταποίηση και διάθεση, προκειμένου να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε μια τέτοια αγορά η οποία αναφύεται, αναδεικνύεται και θα πρέπει να την ικανοποιήσουμε, γιατί είναι μια δεύτερη Ελλάδα πληθυσμιακά. Βεβαίως δεν θα πρέπει να χαιρόμαστε γιατί υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη μεταξύ δύο εμπολέμων, κρατών και να χαιρόμαστε προσωρινά για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να το δούμε στην προοπτική του χρόνου και στη σύσφυξη των σχέσεών μας και με το Ισραήλ και τις ευρύτερες δυνάμεις της περιοχής. Για να συμβεί κάτι τέτοιο όμως, εκτός από την αναδιάταξη, την αναθεώρηση του παραγωγικού μας μοντέλου, θα πρέπει να λύσουμε ζητήματα όπως είναι η έλλειψη εργατικών χεριών, όπως είναι τα ευξημένα κόστη στην παραγωγή και για τα φυτοφάρμακα και για τα είδη σποράς και για τα κόστη συγκομιδής και διανομής και τυποποίησης φυσικά. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία την οποία θα πρέπει να αδράξουμε και δεν θα πρέπει αυτά τα προνόμια τα οποία δημιουργούνται να τα χαρίσουμε σε άλλους. Ακούσαμε τον κύριο Κροκίδη. Πάντα χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δίνει. Πάντα, πάντα πραγματικά. Να πάμε, θα πάμε στον κύριο Κώστα Θήμη, τον οποίο τον ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Το περιμένει και ίδιος και εμείς όμως κάθε φορά να μας καλέσει να μας δώσει νέα στοιχεία. Πάμε να δούμε τι στοιχεία μας έδωσε αυτή τη φορά. Πράγματι υπάρχει μια συνέχεια. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι μόνος μου, είμαι μαζί με μια κυρία η οποία είναι η ψυχή της ιστορίας, δηλαδή η κυρία Τσερκάνου, η οποία δεν είναι απλός συνεργάτης, είναι πρωτοπόρος αυτά τα πράγματα, δηλαδή αντιλαμβάνεται πάρα πολύ γρήγορα, ξέρει, βοηθάει φοβερά, μπορεί να σου πω ότι πρωτοπορεί και ενισχύει όλη την κατάσταση. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει? Πρώτα απ' όλα έχουμε μια συνείδηση των κενών. Δηλαδή έχουμε διάφορα κενά, λείπουν περίοδοι από το αρχείο του εργατικού κέντρου, λείπουν γεγονότα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμπληρώνεται πολύ εύκολα η όλη αφήγηση. Έτσι λοιπόν ακολουθήσαμε τον εξής τρόπο. Ακολουθούμε τον εξής τρόπο. Έκαναμε ένα συστηματικό διάβασμα στην ιστορία του εργατικού κινήματος και τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και εφτιάξαμε διάφορα έγγραφα τα οποία απαριθμούν, τα οποία καταμετρούν τα γεγονότα, να, όπως τούτος με το χρονολόγιο, όπως είναι οι κυβερνήσεις από το 1910 στο 1944 και αυτά τα οποία βλέπετε εδώ, που είναι οι σταθμοί του εργατικού κινήματος, για να μπορούμε να αντιστοιχούμε και τα γεγονότα από τα οποία συμβαίνουν εδώ στα γεγονότα που συμβαίνουν γενικότερα στο Πανελλήνιο, αλλά και ταυτόχρονα στις κινητοποιήσεις που φαίνονται ότι υπάρχουν πανελλαδικά και τα σκεπτήματα του εργατικού κινήματος, όταν εδώ δεν βλέπουμε αντίστοιχο, να ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο κενό το οποίο πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε αλλού. Αυτό είναι μια επίπονη δουλειά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όμως είναι μονόδρομος, εάν θέλεις να γράψεις, διότι το να κάνεις μια παράθεση εγγράφων, εντάξει, αυτό είναι ένα, και αυτό κάτι είναι σοβαρό και αυτό, αλλά δεν αρκεί η παράθεση των εγγράφων, πρέπει να μπορείς να δώσεις, να τα ενοποιήσεις και να κάνεις ένα αφήγημα για την ιστορία των από κάτω σε αυτόν τον τόπο, όχι μόνο των από πάνω. Τώρα, τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, τι επιπλέον έχει γίνει? Πρώτον, έχουμε μια πλήρη, μπορεί να πει κανένας, συστηματική αρχαιοθέτηση του Σωματείου των Μιλεργατών και των Αρτεργατών, τα οποία έχουν πλήρη και συγκροτημένα αρχεία και βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί αυτά είναι ιστορικά σωματεία τα οποία βρίσκονται σε ευθεία ανταπόκριση με τις ομοσπονδίες που βρίσκονται στην Αθήνα. Και επομένως θα μπορέσουμε, διαβάζοντάς τα μετά, να μπορούμε να καταλάβουμε τους επηρεασμούς που υπήρχαν, και επειδή αυτά είναι κεντρικά σωματεία και για το εργατικό κέντρο, και πώς εμέσως επηρεάζουν και την όλη ζωή του εργατικού κέντρου. Ένα, το θέμα είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι έχουμε μια πολύ μεγάλη καταγραφή και αρχιοθέτηση εγγράφων για τα φορτοεκφορτωτικά σωματεία. Τα φορτοεκφορτωτικά σωματεία αποτελούν, επειδή το λιμάνι της Κέρκυρας είναι κεντρικό, είναι κομβικό, δεν παίζει ρόλο για την οικονομία της, για όλα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθεί κανένας την κίνησή τους, διότι από την κίνηση αυτή καταλαβαίνει και την κίνηση της οικονομίας στην Κέρκυρα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται, συμβαδίζει η κίνηση των φορτοεκφορτωτικών σωματείων, τα αιτήματα, η φθήση τους και όλα αυτά, συμβαδίζει, αντιστοιχείται με τη φθήση και το βηματισμό της πρώτης βιοτεχνίας της Ελλάδας που ήταν στην Κέρκυρα τα χρόνια εκείνα. Δηλαδή, η φθήση όλων αυτών των του εργαστοσίου του ΔΕΣΥΛΕ, των εργατικών σωματείων, των μήλων και όλα αυτά, όλο αυτό αντιστοιχείται και στη φθήση του λιμανιού. Επομένως, αντιστρόφως από τη φθήση του λιμανιού, μπορεί να καταλάβεις τι έχει γίνει στην υπόλοιπη βιοτεχνία. Θέλω να πω εδώ κάτι το οποίο είναι που οποίο με εξέπληξε, ότι βγαίνουν έγγραφα τα οποία είναι διάσπαρτα και τα οποία δημιουργούν εκπλήξεις πολλές φορές. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Εδώ και λοιπόν ένα μήνα, δύο μήνες, με βρήκα στον δρόμο την Νίνα Τιπιτέλα. Είναι τα στοιχεία που αφορούν, έτσι, το εργατικό κέντρο, το ιστορικό αρχείο του εργατικού κέντρου. Τον ακούσαμε και τον κύριο Θήμη. Πάμε τώρα και σε ένα θέμα που είδε το φως της δημοσιότητος. Είναι για τον πατέρα, τον Γέροντα Ιουστίνο, ο οποίος έχει και την καταγωγή του εδώ στην Κέρκυρα, τον Άγιο Προκόπιο. Μέσα του κρύβω ότι είναι και συγγενής. Έτσι. Είναι σε προχωρημένη ηλικία, είναι 83 και βάλε. Λοιπόν, ήταν εδώ στην Ελλάδα, είναι ηγούμενος, να το πούμε, στη μονή του Φρέαρ, στο Φρέαρ του Ιακώβ. Η μονή αυτή βρίσκεται στη δυτική οχθή του Ιορδάνη, δηλαδή στην Παλαιστίνη, στην Αμπλούς, στην Νεάπολη της Παλαιστίνης. Αν δεν κάνω λάθος, στη Σαμάρια, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το Φρέαρ, το οποίο έχω πάει και είναι κάτι το οποίο, αν μπορέσει κανείς να πάει, γιατί τώρα βρίσκεται εκεί πέρα σε εμπόλεμη ζώνη, δεν είναι εύκολο. Εκεί στάθηκε ο Χριστός, δίψασε και η Σαμαρίτιδα του έδωσε νερό να πιει. Έβγαλε νερό από την καρή και του. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μοναστήρι και είναι μόνος του ο Γέροντας Ιουστίνος εκεί. Περισσότερο το πλησίασμά του είναι Παλαιστίνη. Λοιπόν, ήταν εδώ στην Ελλάδα αυτές τις μέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος για λόγους υγείας, για κάποιες εξετάσεις που έκανε. Κατόρθωσε, όμως ήθελε να πάει στη μονή του. Στη μονή του Φρέαρτος του Ιακώβ. Γιατί καταλαβαίνεις, όταν ένας άνθρωπος είναι η ζωή του εκεί, ήθελε να πάει πάρα πολύ γρήγορα. Δύσκολα τα πράγματα, πήγε στην Ιερουσαλήμ, πέταξε δηλαδή από την Αθήνα στην Ιερουσαλήμ. Από εκεί και πέρα πώς θα πήγαινε. Διέθεσε, πρέπει να σου πω, ότι η πρεσβεία της Κύπρου, προξενικό αυτοκίνητο με προξενικές πινακίδες και έτσι πέρασε στην παλαιστινιακή πλευρά. Εκεί είναι πλέον η Ισραήλ. Τον ρώτησα τι συμβαίνει εκεί, μου λέει χαμός. Έχουν μπει οι Ισραηλοί στρατιώτες μέσα στη Παλαιστίνη και καταλαβαίνεις τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Κατόρθωσε λοιπόν να φτάσει στη Μονή. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία γιατί ανησυχούσαμε όλοι. Βέβαια. Θα ήθελα να τον ακούσουμε. Πάμε να τον ακούσουμε τι μας είπε. Πάμε. Ζήτησα από τον ελληνικό λαό και από τον κυπριακό λαό να προσευχηθούν για να φτάσω καλά στο μοναστήρι μου και με τη δύναμη του Θεού και την προστασία του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου και της Αγίας Πατινής και του Αγίου Φελουμένου έφτασα σώος και αυλαβέσεις στο μοναστήρι μου, σηκώνω χέρι και χαιρετώ τους πάντας που αναμειχτήκανε πραγματικά στην προσευχή αυτήν
για να φτάσω κανονικά υγιέστατος μέσα στη μοναστήρι μου. Η μονή το είναι... μοναστήρι μου χέρι. Η μονή είναι στην Δυτική Όχθη. Στη Δυτική Όχθη είναι. Είναι δύσκολη, διότι δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά με τη δύναμη του Θεού ήρθε με προξενικό αυτοκίνητο και εσώς και βλαμπές μέσα στην Ιερά Μονή. Ευχαριστώ τους πάντας. Καλησπέρα σας, καληνύχτα σας και η χάρη του Παναγίου Τάφου να επισκέζει τους πάντας. Και ο Θεός να φέρει την ειρήνη εις τον κόσμο του Άβαντα. Το κράτησα και μέχρι τελευταίας μου αναπνοής πιστεύω ακροδάντως ότι θα είμαι ο πιστός φύλακας των προσκυνημάτων του Παναγίου Τάφου. Όσο για τη ζωή μου, την πέρασα 60 χρόνια στους Αγίους Τόφους. Και περιμένω πραγματικά την ημέρα που θα φύγω από αυτόν τον κόσμο, δεν θα εγκατελείψω αυτό το προσκύνημα, διότι ήδη και ο τάφος μου είναι έτοιμος έξω από την Εκκλησία. Τον ακούσαμε, μας συγκινεί. Μας συγκινεί αυτός ο άνθρωπος πραγματικά. Πραγματικά, Διονύση, να είναι πάντα γερός και δυνατός. Δεν το περίμενα ότι σε αυτή την ηλικία θα ξεκινήσει 83-84 χρόνια να πετάξει, να μπει στο αεροπλάνο, να πάει στη... Εμπόλεμη τώρα και πέρα γίνεται χαμός, έτσι. Βέβαια. Και να περάσει στη Δυτική Όχθη. Πρόσεξε, δεν είναι αστείο. Εκεί γίνονται, έχουμε 5-6-7 νεκρούς την ημέρα, 10 νεκρούς την ημέρα. Είναι από την ακριβώς αντίθετη πλευρά από τη Γάζα. Οι δρόμοι δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει τα πάντα. Και κατόρθωσε να περάσει με προξενικό αυτοκίνητο της πρεσβείας της Κύπρου. Μπράβο. Λοιπόν, πραγματικά και ο Θεός να τον έχει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Διονύση, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Πολύ όμορφα σήμερα τα θέματα και διαφορετικά πραγματικά όπως πάντα. Κάνουμε στην εκπομπή μας, στη θεματολογία μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Διονύση, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εδώ το σημείο εκπομπή Λόγος Αντίλογος ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με ιδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Πενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας.
για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Αχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Κατάστημα Well, τέλος εποχής. Όλα τα καλοκαιρινά από 2 έως 10 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε μαγιό, σε ρούχα αλλά και σε αξεσουάρ θαλάσσης. Επίσης, καλές τιμές και στα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Προϊόντα με καλή ποιότητα, εγγύηση αγοράς και τα περισσότερα ελληνικής κατασκευής. Μία επίσκεψη θα σας πείσει. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύμης. Μας βρίσκετε στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Κρύο! Καιρός να ντύσουμε το σπίτι μας. Καιρός για Megamart. Γιατί Megamart σημαίνει τα πάντα για το σπίτι. Και τι δεν έχει! Ηλεκτρικές κουβέρτες, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, μαξιλάρια, στρώματα ανατομικά Ecomat, μικροέπιπλα, επώνυμα θερμαντικά, μοκέτες, διαδρόμους, χαλιά και τα μοναδικά γούνινα χαλιά Rabbit. Τώρα γάστρα 9,90 και 40% πιο φθηνά σε επιλεγμένα είδη. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί την πιο όμορφη, την πιο ζεστή ατμόσφαιρα. Δείτε τα όλα και στο νέο μας site megamart.gr. Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Χώρο συνάντησης στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία αλλά και άβρα Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόρ.